Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα, κύριε Υπουργέ, αφορά στο δάσος και στους προστάτες του, που ο κατεξοχήν προστάτης του δάσους είναι η δασική υπηρεσία και οι εργαζόμενοι της, βέβαια. Πριν από ένα μήνα, λοιπόν, η κυβέρνηση δική σας έβγαλε μία κοινή υπουργική απόφαση με την οποία χορηγείται το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τις δασικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη δασική υπηρεσία. Θυμίζουμε ότι αυτό το επίδομα, το θυμίζουμε για όσους μας ακούν, η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ το 2018 ή το είχε συρρυκνώσει ή το ακόμα και το είχε καταργήσει στο δημόσιο τομέα σε ορισμένες κατηγορίες. Φυσικά το επίδομα αυτό που δίνεται με την... Θα ήθελα να με ακούει ο κύριος Υπουργός, πάση περιπτώσει. Το επίδομα αυτό που δίνει η κυβέρνηση έρχεται ως αποτέλεσμα αγώνων των εργαζομένων, για να μην ξεχνιόμαστε. Ωστόσο, αυτή η απόφαση, η υπουργική, δεν συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες και δημιουργεί έτσι εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, ακόμα και στις ειδικότητες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την κοινή υπουργική απόφαση. Την ίδια στιγμή αμφισβητείται ακόμα και η ενιαία εφαρμογή της καταβολής αυτού του επιδόματος για τις κατηγορίες τις ίδιες τις οποίες προβλέπει αυτή η υπουργική απόφαση για λόγους δημοσιονομικής στενότητας, όπως λέτε. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά προκλητικός ο αποκλεισμός, δεν βρίσκω άλλη λέξη, από την καταβολή αυτού του επιδόματος για τις ειδικότητες των οδηγών, για τις ειδικότητες των τεχνολόγων της γεωπονίας της φυτικής παραγωγής, αλλά και για την ειδικότητα των τοπογράφων μηχανικών ταφέψιλων. Και είναι προκλητικό και εξοργιστικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, μέχρι να βγει αυτή η οικία, ήταν δικαιούχοι αυτού του επιδόματος. Αφού είναι δασική πάλι, βέβαια, σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει από το 2015. Πραγματικά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης, αυτόν τον αποκλεισμό αυτών των εργαζομένων. Αποτελεί πραγματικά ένα μνημείο σκοπιμότητας και θα καταθέσω εδώ στα πρακτικά, με το τέλος της ερώτησης, τις επιστολές ανθρώπων, εργαζομένων, οδηγών και τοπογράφων μηχανικών ταφέψιλων. Ξέρετε, όλες αυτές οι ειδικότητες, οι εργαζόμενοι στις δασικές υπηρεσίες, κύριε Υπουργέ, και φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, παίρνουν ενεργό μέρος στην προστασία του δασικού πλούτου της χώρας μας. Είτε με άμεσο, είτε με έμεσο τρόπο. Και δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να τους αποκλείει από αυτό το επίδομα. Γι' αυτό λοιπόν και σας ρωτάμε, για ποιο λόγο, να μας εξηγήσετε, γιατί μας ακούνε αυτή τη στιγμή αρκετοί από τους εργαζόμενους αυτούς, για ποιο λόγο αποκλείεται τους οδηγούς, τους τεχνολόγους γεωπονίας φυτικής παραγωγής, τους τοπογράφους μηχανικούς ταφέψιλων από το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Δεν εξηγώ γιατί είναι επικίνδυνη και ανθυγιεινή, το καταλαβαίνουν όλοι. Μιας και όλοι αυτοί είναι δασικοί υπάλληλοι και το δικαιούνταν το επίδομα, και τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε ως κυβέρνηση, έτσι ώστε το σύνολο των εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες, κύριε Υπουργέ, οι οποίοι συμμετέχουν βεβαίως στη δάσο προστασία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ειδικότητων, να πάρουν αυτό το επίδομα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δελή. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πράγματι όλοι οι δασικοί υπάλληλοι, όπως αναφερθήκατε και εσείς, έχουν σημαντικό ρόλο και συμμετέχουν στην προστασία του περιβάλλοντος, ειδικότερα στο δασικό περιβάλλον. Είναι σίγουρα επικίνδυνη και ανθυγιεινή η εργασία σε συνθήκες, μάλιστα, που μέσα και από την κλιματική αλλαγή που συνεχώς αυξάνει σε συχνότητα αλλά και σε ένταση τα φαινόμενα τα οποία έχουμε να χειριστούμε. Άρα αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ και εγώ από την πλευρά μου στο ότι θα πρέπει δίκαια όλα αυτά τα οποία δικαιούνται οι δασικοί υπάλληλοι που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες να τύχουν και του
ανάλογου επιδόματος. Σε αυτή την κατεύθυνση γνωρίζετε το πώς έχει εξελιχθεί η διαδικασία. Το 2012 η κοινή υπουργική απόφαση που υπήρχε, όπως και εσείς γνωρίζετε και αναφέρατε, υπήρχε το δικαίωμα επί ίσης όρης όλους τους δασικούς υπαλλήλους να λαμβάνουν αυτό το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Το 2018 εξελικτικά και για προσαρμογή σε απαιτήσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας ξεκίνησε μια επιτροπή μεταρρύθμισης επικίνδυνων και ανθυγιεινών επιδομάτων όπου θα έπρεπε να εισηγείται προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το ποιοι και με ποια πιο ύψος επιδόματος θα μπορούν να επιδοτηθούν. Ήρθε όμως η απόφαση ακριβώς πριν ένα μήνα υπεγράφει, δημοσιεύθηκε στις 13 βέβαια Σεπτεμβρίου, όπου πράγματι δεν συμπεριλαμβάνει ειδικότητες στις οποίες αναφερθήκατε και εσείς. Εμείς από την πλευρά μας, γιατί γνωρίζετε ότι είναι κοινή υπουργική απόφαση, υπογράφεται και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και από τον Υπουργό Οικονομικών και όχι μόνο, και από άλλους υπουργούς, έχουμε ζητήσει μετά την απόφαση που εξεδόθη πριν από ένα μήνα και δεν περιλαμβάνει ειδικότητες, παράδειγμα, ο ΔΕΛΤΑ ΕΕ οδηγών, να συμμετέχουν και αυτοί για λόγους ίσης αντιμετώπισης και δικαιοσύνης σε κάτι που πράγματι ενέχει κινδύνους σε σχέση με την προσφορά τους και το έργο τους, πολύ περισσότερο που τα τελευταία χρόνια και μετά την υπαγωγή των δασικών υπηρεσιών, όπως γνωρίζετε από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στους υπαλλήλους, τους δασικούς της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου, αλλά και στις περιφερειακές διοικήσεις. Μάλιστα, όπως γνωρίζετε, για την πρώτη κατηγορία αυξήθηκε το ποσό του επιδόματος από τα 105 ευρώ στα 150 ευρώ. Όχι ότι λύνει τα προβλήματα, αλλά για να δοθεί έστω και συμβολικά και στα πλαίσια των δυνατοτήτων το μήνυμα, κλείνω κύριε Πρόεδρε, το μήνυμα ότι σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε και το ρόλο και το έργο, αλλά και την επικινδυνότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον Υφυπουργό, τον κύριο Ταγαρά. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Παρακαλώ για 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ. Χαρακτηρίσατε κύριε Υπουργέ δίκαιο το αίτημα της ένταξης και αυτών των κατηγοριών των εργαζομένων. Το κρατάμε αυτό. Ασχοληθήκατε με το ιστορικό της υπόθεσης των, αυτών των επιδομάτων που είχαν μεγάλες περιπέτειες βέβαια τα προηγούμενα χρόνια. Στο τέλος καταλήξατε ότι δεν το υπογράψατε μόνο εσείς στο Υπουργείο σας, ότι το υπογράφουν και άλλα Υπουργεία. Δείξατε την κατανόησή σας, μόνο που κύριε Υπουργέ δεν αρκεί αυτή η κατανόηση. Είναι ζήτημα κυβερνητικό, να συνεννοηθείτε μεταξύ σας εκεί στην κυβέρνηση και εφόσον ένα Υπουργείο αναγνωρίζει και μάλιστα το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο αναγνωρίζει το δίκαιο του αιτήματος, παρακαλώ πάρα πολύ να διορθωθεί αμέσως αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, δεν είναι και δύσκολο δά, και να χορηγηθεί αυτό το επίδομα σε αυτούς οι οποίοι αποκλείονται και οι οποίοι, επαναλαμβάνω, το παίρνανε. Πράγματι γίνεται, εμείς δεν είμαστε μεμψίμηροι, γίνεται, κάνετε ένα βήμα μπρος με τη χορήγηση αυτού του επιδόματος, αλλά ταυτόχρονα κάνετε 2 βήματα πίσω, αποκλείοντας κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες το παίρνανε το επίδομα και οι οποίες ειδικότητες, και θέλω να σταθώ λιγάκι σε αυτό, είναι πολύ κρίσιμες για την δασοπροστασία. Τι να πούμε για τους οδηγούς, κύριε Υπουργέ? Να πούμε ότι διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους και ότι μεταφέρουν εκεί στο πεδίο εργασίας τους δασολόγους, τους δασοπόνους, τους δασοφύλακες? Δηλαδή πώς σας φαίνεται αυτό? Σε ένα αυτοκίνητο ο οδηγός να μην παίρνει αυτό το επίδομα και ο δασολόγος να το παίρνει? Δεν ακούγεται και πολύ λογικό, με συγχωρείτε. Ή τι να πούμε για τους ΣΤΑΦ ΕΕ της γεωπονίας της φυτικής παραγωγής που βρίσκονται καθημερινά και αυτοί στα δάση για τον έλεγχο της υγείας των δασικών οικοσυστημάτων, τα οποία, αρκετά από τα οποία δεν βρίσκονται και στην καλύτερη κατάσταση, το ξέρετε. Μου έρχεται πρόχειρο τώρα το παράδειγμα του Σέιξου, είναι βέβαια ένα περιαστικό δάσος, ωστόσο δάσος είναι και αυτό που έχει πολύ σοβαρά προβλήματα με το φλοιοφάγο. Ή για τους τοπογράφους μηχανικούς, τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ, που βρίσκονται στα δασικά έργα, στα τμήματα προστασίας, είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη έργων στο βουνό, για την προστασία του δάσους. Αυτοί είναι οι προστάτες του δάσους, οι πρώτοι και καλύτεροι προστάτες του δάσους. Και τους εξαιρείται από αυτό το επίδομα, αν είναι δυνατόν?
Είναι λοιπόν χρέος, νομίζω, της κυβέρνησης τις επόμενες μέρες να αλλάξει αυτήν την κοινή υπουργική απόφαση και να τους συμπεριλάβει. Εάν δεν το κάνετε, τότε νομίζω ότι είστε υπόλογοι και ακολουθείτε μία πολιτική η οποία επιδιώκει στο διέρηκε βασίλευε μέσα στους ίδιους εργασιακούς χώρους, με ό,τι αυτό βεβαίως μπορεί να σημαίνει για την δασοπροστασία, παρά το φιλότιμο και παρά το ότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν κυριολεκτικά κάθε μέρα και την ψυχή τους για τη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ.